Καλησπέρα σας από το πιστό της Ριζούπολης, ενός Rebel Legends Radion Error 404. Πρώτη κατοχή με τους δύο Rebel. Βάλει.
η βολή από τον goal foul του Λουτζερβίνου. Μοησίδης είναι ψηλά, περνάει, πατάει για δύο, αστοχή από το rebound του Λεμπέτη. Αστοχή από τον Μοησίδη, περνάει, σηκώνεται ο Βασιλάκης. Για τους πρώτους πόντους των Los Rebel Lakers. Στην αναμέτρηση 5-2. Σκορ. Μοησίδη για το Φιλιόπουλο. Περνάει την μπάλα στον Παλάση. Ωραίο το 1-2 με τον Φιλιόπουλο. Περνάει, σηκώνεται, πάει στη γραμμή για δύο. Thank you.
3 αστοχή, rebound, πάει ο Ζερμπίνος. Είναι 6 το σκορ για τους Lakers, τελευταία 2,5 στο εξωτερικό. Μωυσίδης, Αντόπουλος πάει να περάσει, Δαβολή, περνάει τώρα στον Ζερμπίνο. Ένα ποστάρι ο Ζερμπίνος, κλέψιμο ο Ζερμπίνος, πατάει για δύο Φιλόπουλος και το βάζει. Στα 6 Ιέρο. Μούναρης. Σαμπανιανής για τον Σπιώτη. Αλλά μέσα στον ασκότερ έγινε πορεία Αργυρόπουλος.
περνάει στον κλεφτό Γιάννη, σηκώνεται και τον βάζει από την ασίστ του Αλέξανδρου Αγγυρόπουλου. Με το Μωυσίδη, Βερμπίνος, ο Γαλάτης περνάει, σηκώνεται και τρεβάζει ο Γαλάτης. Πολύ ωραίο γαλάτι του. 16-9 το σκορ. Σκιώτης περνάει, κλείνεται λίγο, θα σηκωθεί. Δέκα. Πάνω έχουνε Λέγκερς, αστοχούνε όμως. Ο Παντόπουλος μαζεύει την αστοχία του Γούναρη. Ο Ισίδης σηκώνεται και δίνει τις δύο βολές. Ο Γιάννης σηκώνει το κλεφτό για να σηκώνει ένα πολύ ωραίο καλάθι για να αντιώσει στο 18-12. Μωυσίδης.
αλάθης, γυρίζει, σηκώνεται, αστοχή. Αστοχή, συγχωρείτε. Έχει ο Ασπιώτης μέσα στον Χατζίκο, σηκώνεται και το βάζει. Μουσίδης περνάει, σηκώνεται και το rebound. Χέρια των νερών φόρο φόρο. Γερμπίνος περνάει και δίνει το φάουλ χαμηλά. Για τρεις, ένα άσχημο σούτ, το rebound του Δημήτρη Ασπιώτη. Στην άλλη άκρη, ο Δρακουλάκος. Για τον Φουρακάκη. Αφήσει για τρεις, και να βάλει το σύνδεο το τρίποντο. Να ασύσει ο Πέρι Δρακουλάκου. 20-17 μειώνω στους τρεις. Lakers. Για τρεις στην άσκηση, τον νερό θα το μαζέψει ο Ασπιώτης. Λευκόγιαννης για τον Δρακουλάκο, σηκώνεται, τι έκανε εκεί ο Δρακουλάκος, απίστευτο καλάθι. Φοβερό το καλάθι του Δρακουλάκου. Έχουμε time, επιστρέψαμε. Μπάλα έχουμε νερό, φόρο φόρ. Μέσα ο Παλάσης και δίσκο. Φάουλ. Από τον Λεβέντη. Μια τεχνική ποινή. Ο Μωυσίδης από τη διακρίνω. Κατάξει, παραμένει το 20-19. Τώρα θα σουτάρει τις δύο του κανονικές βολές ο Μπαλάσης. Έχουν συμπληρώσει νωρίς οι Ρέντελ Λέικερς. Thank you.
χάσει και τη δεύτερη. Το rebound του Δρακουλάκου. Φτάνει μέχρι την άλλη άκρη. Τι έχουμε. Τεχνική ποινή στον Βουρακάκη. Επαναφορά για τους Los Rebel Lakers με τον Κλεφκόγιαννη. Κλέβει την μπάλα εκεί. Αποκίνων ο Φιλιόπουλος. Σηκώνεται μόνος του στην άλλη άκρη και το βάζει. 23-19 το σκορ. 4 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Κλεφκόγιαννης. Μπάλα μέσα στον Αργυρόπουλο. Πάλι κλεφτό, Γιάννης πατάει για τρεις, μέσα! Φιλιόπουλος! Στο Ζερμπίνο, Ζερμπίνος κλείνεται, σηκώνεται και το βάζει. Αφήσει για τρεις ο Αργυρόπουλος. Δεν θα μπει. Το rebound από τον Φιλιόπουλο. Τρέχει, αφήνει ωραία για το Γαλάτι. Άλλος ένας περιγματικός συνδυασμός των Error. Κάνει το 27-22. Για τρεις τώρα ο Φιλιππίδης, δεν θα το βάλει, το rebound όμως από τον Λεβέντη, ο οποίος θα κάνει τη δουλειά εδώ. 24-27, Μωυσίδης, Λιόπουλος. Φιλιόπουλο, περνάει και ο Φιλιόπουλος και αφήνει πολύ ωραία για το Γαλατί. Γαλατί για δύο αστοχή από ένα σωτάκι που είναι το ψωμάκι του. Μαζεύει ο Φιλιππίδης και τώρα ο Γαλατίν έχει ο Δρακουλάκος. Κλεφτόγιαννης. Περνάει, θα σηκωθεί ο Κλεφτόγιαννης, θα σταθήσει. Όμως ο Λεβέντης θα μαζέψει και θα κάνει αυτό το ίδιο. Βλέπουμε το ριμπάνο το Γαλατί εδώ η Ερών. Τελευταία 2 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Φιλιόπουλος για τον Ζερμπίνο. Ο Παλάσης είναι για τον Γαλάτι. Ο Γαλάτης περνάει ωραία. Θα κερδίσει τις 2 βολές. Περάσει ο Φιλιππίδης στο λάθος. Ανακτήσει όμως. Σηκώνεται για μεταξύ ο Κλεφτόγιαννης. Κερδίζει τις
Yes. Βάζει την πρώτη το κλεφτό Γιάννης. Θα βάλει και τη δεύτερη του για το 28-26, μόλις στους 2 πόντους η διαφορά. Οι Error παρατάσσονται με μόλις 6 παίκτες στην αποστολή τους, ενώ έχουν 9 Lakers και ένα λάθος του Φιλόπουλου. Για να δούμε αν αυτό θα αποτελέσει παράγοντα του σημερινού μάτς, το ότι υπάρχει μια κούραση επειδή είναι λιγότεροι παίκτες από την πλευρά των Error. Τελευταίο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο, κλεφτό Γιάννης περνάει και κερδίζει το φάουλ από τον Μωυσίδη. Time out, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, υπάρχει μια τεχνική τιμή στους Error. Δεν είδα η αλήθεια, αυτό χρεώθηκε. Ο κλεφτό Γιάννης όμως έβαλε την βολή της τεχνικής τιμής. Δύο βολές τώρα, κάνανε και μετά το φάουλ που έγινε στον κλειστό Γιάννη. Περνάει στον Παλάση. Παλάση στην κορυφή. Ωραία σταυρωτή. Και μετά η κίνησή του ήταν μπούρλια. Φοβερό Παλάση. Μπάλα έχουν οι Lakers με άλλα 7 δεύτερα, 6, 5. Πάει να περάσει ο κλεφτό Γιάννης, κλέβει την μπάλα όμως ο Γαλάτης πίσω από τη σέντρα. Λήξη πρώτη μικρόνου, επιστρέφει σε λίγο το δεύτερο. Δεύτερο μικρόνο στην αναμέτρηση, θα γίνει κατευθείαν ένα λάθος. Ή όχι. Άλλαξε η κατοχή από λάθος. Δεν κατάλαβα είναι η αλήθεια, δεν είδα τους ρέφα, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό θα έγινε. Δεν έχω και πλήρη ορατότητα από εδώ για την sideline. Αν πάτησε μέσα, ας πούμε, ο Φιλιππίδης, όχι ένα άστοχο σου του Ζερβίνου. Μαζεύει ξανά το επιθετικό, σηκώνει τον Παλάση και αστοχή. Μαζεύει το rebound για το Γιάννης. Ποιος κλειστό Γιάννης περνάει τώρα, ας πούμε, Αργυρόπουλο, η μπάλα μέσα, σηκώνεται. Όχι καλά ο Αρχιώτης και το μαζεύει ο Γαλάτης, ο οποίος αφήνει στον Παλάση. Εκείνος με άγριες διαθέσεις αφήνει στο Φιλιόπουλο για δύο αστοχή. Φιλιόπουλος, ο Παλάσης μαζεύει, Ζερμπίνος, έξω η μπάλα στο Γαλάτη, περνάει ο Γαλάτης, σηκώνεται για δύο, το φάουλ. Δεύτερη παρόλα αυτά, το rebound από τον κλεφτό Γιάννη. Κλεφτό Γιάννης είναι στην κορυφή, ψάχνει, βρίσκει το Φιλιππίδη στη γωνία και πάλι κλεφτό Γιάννης. Πάει να περάσει από το κέντρο, τα καταφέρνει. Το stop εκεί από τον Γαλάτη.
μαζεύει και το rebound, φτάνει στην άλλη άκρη και το βάζει. Τα κάνει όλα μόνος του και συμφέρει εκεί ο Γαλάτης. Αστιώτης για τον Κλεφτόγιαννη. Ψάχνει ο Κλεφτόγιαννης και βρίσκει το Γούναρη. Ο Γούναρης και πάλι πάνω στο Κλεφτόγιαννη. Κλείνεται εκεί ωραία από τους έρωροι, οι οποίοι παίζουν σε ζώνη αναγκαστικά, καθώς δεν μπορούν να κάνουν και κάτι διαφορετικό με 6 παίκτες στην αποστολή. Πρέπει να ξεκουράζονται όσο να είναι, και το man to man είναι κάτι πιο αποδεκτικό. Ο Γούναρης δεν θα ευτυχήσει να δει το καλάθι να μετράει, καθώς έκανε τα βήματα προτού το βάλει. Για τον Παλάση, ο Παλάσης περνάει στο Γαλάτη, σηκώνει το Γαλάτη και το βάζει εύκολα εκεί για το 35-29 πλέον τον error. Κλεφτόγιαννης είναι μόνος του, έχει χώρο, πατάει για τρεις, αλλά στο key το rebound το μαζεύει και ο Αργυρόπουλος και βγάζει έξω την μπάλα στον Φιλιππίδη. Ο Αστιώτης έπρεπε να το foul από τον Παλάση. Τεχνική ποινή στον Μπαλάση και το time, επιστρέφουμε. Θα σουταριστεί, αν υπάρχει αυτός ο όρος, πρώτα η βολή του Κλεφτόγιαννη από την τεχνική ποινή, την οποία και θα χάσει. Επίτε το foul που έκανε ο Μπαλάσης δεν είναι shooting foul. Μπαλά θα μπει μέσα από τα πλάγια. Αστιώτης βγάζει ωραία για τον Κλεφτόγιαννη. Πάει να χάσει όμως εκείνος. Δεν χάνει γιατί φέτος ανακτά την μπάλα. Αστιώτης στη γωνία, σηκώνεται, αστοχή, το rebound και μέσα από το Λεβέντι. Λεβέντι κοκαλάκι. Συμβάζει την αστοχή του Αστιώτη. 35-31 το σκορ. Μειώνουν στους 4 οι Lakers. Φιλιόπουλος ψάχνει να βρει τον Ζερβίνο που ελευθερώθηκε και δεν τα κατάφερε. Βρίσκει τώρα τον Μωυσίδη όμως και περνάει μέσα την μπάλα στο Γαλάτη. Ο Γαλάτης προστάρει παραλίγο και να κάνει τα βήματα, δεν τα έκανε. Μωυσίδης πατάει για τρεις και αστοχή. Το rebound έρχεται να το πάρει ο Παντόπουλος. Μωυσίδης και πάλι. Γαλάτης θα πατήσει για δύο μετά από μια προσπίση για το βάλει. Είναι η δικλίδα ασφαλείας του Error 404. Ο Γαλάτης είναι αυτός που θα βγάλει το φίτα από την τρύπα, θα βάλει ένα σουτ ψυχολογίας γενικότερα, με συγχωρείτε για το Σαδάμ, γενικότερα θα ξεμπλοκάρει την ομάδα από μια δύσκολη συνθήκη. Άστοχο το σουτ του Αργυρόπουλου και μάζεψε εκεί ο Γαλάτης. Φιλιόπουλος για τον Ζερμπίνο στο 45. Ωραία η πάσα εκεί του Ζερμπίνου, αλλά ο Μωυσίδης εκεί τα χάλασε όλα. Έκλεψε πολύ εύκολα ο Αργυρόπουλος. Μπέρδεψε ο Μωυσίδης, έκανε και αυτή τη βιαστική κίνηση, καθώς θα έκανε ένα ακυροπίδημα άμα δεν έπαιρνε την μπάλα. Οπότε μία ή άλλη ήταν. Την μπάλα μέσα στο Λεβέντι, 3 δευτερόλεπτα ήταν εκεί και παραπάνω. Οπότε δεν θα μετρήσει πάλι το καλάθι του. Μπάλα στα χέρια του Φιλιόπουλου. Ζερμπίνος, ο Φιλιόπουλος και πάλι. Ζερμπίνος πάει να περάσει, βρίσκει ωραίο κενό μεταξύ σειρμού και από βάθρας και βάζει ένα φοβερό καλάθι για Ζερμπίνος. Απίστευτο το καλάθι του. Αργυρόπουλος μέσα για το Λεβέντι. Το goal foul. Γραμμή βρίσκεται ο Λεβέντης για να σουτάρει
τη συμπληρωματική του βολή, την οποία και θα βάλει. 39-34 μειώνουν οι Los Rebel Lakers. 5 λεπτά πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, μπάλα έχουν οι Αεροφόροφόροι. Ο Παντόπουλος δεν κάνει καλό σουτ. Ο Ζερβίνος κερδίζει πολύ όμορφα την μπάλα και της ομάδας του. Μωυσίδης στην επαναφορά, ψάχνει μια πάσα, θα τη βρει στο Γαλάτη. Ο Γαλάτης προσποιείται, πάει να περάσει, το κάνει. Ο Φιλιόπουλος δέχεται την μπάλα λίγο στο πρόσωπο, αλλά καταφέρνει να την πάρει και ο Μωυσίδης είναι εκεί. Και η Δου, η δεύτερη δικλίδα ασφαλείας, Error 404, η οποία θα βάλει ένα σουτ, γενικότερα θα πάρει μια φάση πάνω της, είναι ο Μωυσίδης. Αργυρόπουλος, η μπάλα μέσα. Στο Γούναρη σηκώνεται ένα deflection για τον Γαλάτη, ο οποίος μαζεύει και το rebound. Δεν είχε καμία τύχη ο Γούναρης ανάμεσα σε τρεις. Θα πατήσει για τρεις ο Γαλάτης, το ένιωσε, αλλά σκόγγιξε άλλο ένα εξωτερικό rebound. Ο Φιλιόπουλος κάνει την βρώμικη δουλειά, ένα foul, όχι foul. Ο Μωυσίδης αστοχή και ο Γούναρης μαζεύει. Στην άλλη άκρη έχονται πια στο κύριο Κλεφτόγιαννης. Το rebound το μαζεύει ο Παναγιώτης Κούναρης. Τώρα την μπάλα την έχει ο Αστιώτης. Πατάει για τρεις και στο κύριο Αργυρόπουλος το φάουλ. Το rebound, πιο φάουλ του Δίνου Παντόπουλου. 41-34 το σκορ. Μπροστά η Error 404. Λίγο πριν περάσουμε στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, ο Φιλιόπουλος πατάει για δύο και αστοχή το rebound. Λεβέντη. Ο Λεβέντης έχει αφήσει ωραία στον Αργυρόπουλο και τώρα τίθεται αντιμέτωπος με τρεις. Προφανώς και δεν θα μπει μέσα ή μήπως θα μπει. Το κάνει, ανεβαίνει και μπαίνει. Φοβερός εκεί ο Αργυρόπουλος. Πολύ ωραίο το καλάθι του. 41-36. Φιλιόπουλος. Μωυσίδης και πάλι Φιλιόπουλος. Ζερβίνος θα πατήσει για δύο με πολύ καμπύλη αστοχή. Μούναρης εξασφαλίζει το rebound και τώρα στην άλλη άκρη θα κλέψει την μπάλα από τον Αργυρόπουλο ο Παντόπουλος. Ζερβίνος, στα χέρια του Μωυσίδη και πάλι Ζερμπίνος. Ο Παντόπουλος για τρεις, αστοχή. Το rebound ο Αστιώτη, τρέχει ο Αστιώτης, πάει να ανέβει, αλλά έχει κερδίσει νωρίτερα το φάουλ από τον Μωυσίδη. Τέταρτο φάουλ του Μωυσίδη. Ενώ ο Δραγουλάκος θα μπει μέσα στη θέση Παναγιώτη Γούναρη. Το time, επιστρέψαμε, μπάλα έχουν οι Los Rebel Lakers με τον Αργυρόπουλο, τον Δρακουλάκος, τα γιατρής ο Κλεφτόγιαννης, αστοχή, ο Φιλιόπουλος δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα για την ομάδα του, τελευταία 2 και 10. Μέσα στον Φιώτη Κλεφτόγιαννης, πάει να περάσει, το κάνει, ωραία, λαστοχή και το rebound εξασφαλίζει και ο Γαλάτης. 41-36 το σκορ. Φιλιόπουλος πεζώνει και οι Lakers. Ο Γαλάτης αφήνει στον Παλάση για τρεις, δεν είναι καλό το σούτ του. Ο Αστιώτης μαζεύει το rebound, πάει να περάσει εκεί, αφήνει τον Αργυρόπουλο, η μπάλα μέσα, πολύ ωραία παιδί. Μια σύστο Αργυρόπουλου μειώνει στο 41-38. Φιλιόπουλος, Γαλάτης, αφήσει για τρεις, θα σου αφήσει ο
Παντόπουλος, το rebound το βάζει στον Δημήτρη Στοτσιώτης. Λεπτό Γιάννης, τελευταίο λεπτό στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Αργυρόπουλος θα πατήσει για τρεις. Αστοχή, Φιλιόπουλος άλλο ένα rebound. Τζερμπίνος θέλει να περάσει. Τρία δεύτερα. Άρα είναι και παραπάνω. Στο ζωγραφιστό των Lakers ο Παντόπουλος. Λευκό Γιάννης. Πάει να περάσει. Δεν τα καταφέρνει. Περνάει στον Δρακουλάκο. Για δύο Δρακουλάκος. Είναι άστοχος. Rebound μανιασμένο από τον μενόμενο Ζερβίνο, ο οποίος είναι άλλο πράγμα που βλέπεις, είναι πραγματικά απολαυστικό, όπως κυνηγάει κάθε φάση, ειδικότερα στην άμυνα είναι απίστευτος. Έστω από τον rebound, ένα αμυντικό rebound από τον Λεφέντη, με την αστοχία του Γαλάντη για τρεις. Τελευταία τρία δεύτερα, ο Κλεφτόγιαννης, μία τρίπλα πατάει για δύο, αστοχή, λήξη και το δεκαλέπτο του επιστήμου σε λίγο. Δεν καλούς άμετρες. Τελευταίο δεκάλεπτο, εσίως στην αναμέτρηση. Μπάλα έχουν οι Aero 4-4 με τον Μπαλάση. Πάει να περάσει, δεν τα καταφέρνει. Γαλάντης κλείνεται και περνάει στον Παντόπουλο. Παντόπουλος πατάει για δύο και αστοχή. Rebound από ποιον, από τον Ζερμπίνο. Φοβερός απόψε. Και άλλη μια φορά, Γαλάντης. Σηκώθηκε τελείως. Να του μπλόκαρε την επιλογή εκεί ο Λεβέντης, ένα τρίποντο άστοχο. Και ο χρόνος έχει λήξει για τους Aero 4-4. Το παραμένει το σκορ υπέρ των Error 404. Οι Lakers πάνε να κάνουν τώρα την αντεπίθεσή τους. Για να δούμε τι θα τους βγει, αν θα καταφέρουν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. Οι έρωτα πηγαίνουν περίφημα μέχρι στιγμής για 6 παιχτών αποστολή. Να δούμε αν θα δέξουν μέχρι και το τελευταίο λεπτό και αν θα τους βοηθήσουν και οι δόνοι που παίζουν. Για τρίτο λεπτό Γιάννης άστοχη, άλλο ένα rebound του Γαλάντη, ο οποίος έχει κάνει το WW των 20 πόντων και τον 11 rebound. Φοβερός από τον Γαλάντη, πολύ ωραίος και swift παίκτης. Φιλιόπουλος. Ο Ζερμπίνος κερδίζει το φάουλ χαμηλά από τον Δρακουλάκο. Πάει στην επαναφορά. 8:45 ακόμη για τη λήξη, με μόλις 3 μπροστά η Error 404. Ζερμπίνος πετάει στον Φιλιόπουλο, εκείνος μέσα για τον Γαλάτη. Το ακυροπίδημα του Γαλάτη, πρώτα προσγειώθηκε στο έδαφος, έπειτα έκανε το release που λέμε, έπειτα άφησε τον μπάλα τα χέρια του. Αργυρόπουλος, αστοχή, και το rebound του Ζερμπίνου, ο οποίος τρέχει μέχρι την άλλη άκρη, ανακτά, περνάει στο Γαλάτη. Ήταν offside. Άλλοι δύο πόντοι παρακαλώ στο τραπέζι του κύριου Γαλάτη. Και άλλη μια σύνση σε εκείνο του Ιάσου Ναζερβίνου. Δρακουλάκος πάει να περάσει το φάουλ του Γαλάτη, ο οποίος και το παραδέχεται. Αναφορά για τους Lakers. Δρακουλάκος. Γυρνοβολάνη την μπάλα που λέμε. Δεν καταφέρνουν να βρουν κάποιο κενό. Αργυρόπουλος εν τέλει θα πατήσει για τρεις και θα βάλει ένα τρίποντο ψυχολογίας και ισοφάρισης. Όχι, 43-41 είναι το σκορ. Δική μου παράληψη.
σημαντικό τρίποντο όπως και να έχει. Παλάση στο λάθος του Φιλόπουλου. Υπολόγισε λάθος και η γωνία στην οποία θα έβγαινε ο Παλάσης από τα screen. Κάπως στα χέρια του Αργυρόπουλου, ο οποίος θα βάλει ένα τρίποντο εκεί για να περάσουν πλέον μπροστά οι Lakers. Κάνουν comeback. Comeback μέσα στο παιχνίδι. Απίστευτη. Παντόπουλος στην κορυφή. Για τρεις ο Παντόπουλος για να απαντήσει. Δεν απαντάει. Το rebound όμως του Φιλόπουλου. Άλλο ένα επιθετικό. Οι οποίοι έχουν ένα κουβά επιθετικά. Η error. Το φάουλ πάνω στο Φιλιόπουλο από τον Λεβέντη. Φιλιόπουλος στην επαναφορά. Ψάχνει μια πάσα για τον Παλάση. Το λάθος. Φάουλ πάνω στον Δρακουλάκο. Παντόπουλο νομίζω. Θέση του Φιλιόπουλου θα περάσει ο Μωυσίδης. Άλλα 6,5 για τη λήξη. Πολύ κοντά το μάτς. Χάνει την πρώτη του βολή. Και τη δεύτερη και ο καλά της ομαδεύσει. Τσερβίνος, ένα φάουλ του Δρακουλάκου. Προς τον Παντόπουλο. Τρίτο φάουλ των Lakers. Σηκώνεται. Χαμηλά το φάουλ από τον Αργυρόπουλο. Δεν είναι πολύ ακόμα. Αυτό ήταν και το τέταρτο που είχαν να δώσουν οι Rebel Lakers. Ζερμπίνο στην επαναφορά. Φύγει στο Γαλάτι. Γαλάτι σηκώνεται. Όμως παραδείγματα. Έχει χτυπήσει εκεί ο Χατζίκος. Θα σηκωθεί. Να είναι σοβαρό. Δύο αστοχή, το rebound όμως του Γερβίνου, άλλο ένα φοβερός που κάνει ο Γερβίνος. Σηκώνεται τώρα αστοχή,
άλλο ένα rebound εκεί από το Γαλάτι, θα σηκωθεί και να το βάλει εκείνος. Φοβερή error στο κομμάτι των επιθετικών rebound. Για να δούμε πόσα έχουν. Έχουν 18. Έχουν 41. Ενώ μόλις τα μισά έχουν οι Lakers, έχουν 9. Σηκώνεται στην άλλη άκρη και στο κύριο Ασπιώτη στο rebound το μαζεύει ο Δερβίνος. Να έπεσε την πλάτη. Αφήνει στο Μωυσίδη για δύο Μωυσίδης με κρεμασμένο σούτα στο χείο. Αλλά ο Μπαλάση και για άλλο ένα επιθετικό τον νερό. Ζερμπίνος για τρεις. Παραλίγο αλλά στο χείο. Ο Ασπιώτης μαζεύει. 8 rebound έχει ο Ζερμπίνος. Αργυρόπουλος για τον κλεφτό Γιάννη. Κρατούν καλά οι έρορ. Είναι μπροστά με μόλις έναν όμως. Για να δούμε αν θα ξανεμιστεί αυτό το προβάδισμα που έχουμε. Σηκώνει το Λεβέντης και αστοχή. Το rebound του Ζερμπίνου, ο οποίος φτάνει τα 10. Μωυσίδης. Μπάλα στα χέρια του Γαλάτη για τρεις. Ο Γαλάτης μέσα. Φοβερός από τον Γαλάτη. Και επιμένα έχει 27 πόντους. 9 στα 15 τρίποντα, 2 στα 6 τρίποντα, 3 στις 5 βολές με 14 rebound. Δεν το λέει και κακό. Καθόλου αμεληταίο. Κλεφτό Γιάννης για τον Ασπιώτη. Το κλεφτό Γιάννης πάει να περάσει. Σηκώνεται. Εντάξει, εκεί με πόσο πάθος παλεύουν οι δύο παίκτες. Γεια σου μπάλα. Ένα φάουλ πάνω στον Μπαλάση από τον Αργυρόπουλο. Έχουμε το time. Επιστρέφομαι. Επιστρέψαμε. Δύο βολές θα σουτάρει ο Μπαλάσης καθώς έχουν συμπληρώσει τα φάουλ τους. Lakers βάζει την πρώτη του βολή ο Μπαλάσης. 49-44. Παίρνουν ένα κεφάλι 5 πόντων. Η error 404. Τώρα για τη δεύτερη του βολή ο Μπαλάσης. Θα τη χάσει. Το rebound ποιος θα το μαζέψει όμως. Ο ίδιος Μπαλάσης. Το μαζέψει αυτό το Φιλιόπουλο. Περίερο από το συνεχίζεται ο Φιλιόπουλος που βγαίνει την ισορροπία του Μωυσίδη από το τρίποντο. Περνάει και πάλι στο Μωυσίδη. 6-5. Ποιος Φιλιόπουλος πατάει για 3 αστοχή. Άλλο ένα επιθετικό rebound. Τι κάνουνε οι έρο. Λυσασμένα παίζουνε. Για 3 αστοχή ο Γαλάτης. Άλλο ένα επιθετικό rebound. Απίστευτη έρο. Έχουν μαζέψει 4 επιθετικά σε μία φάση. Καλά, σηκώνεται το επιθετικό του φάουλ όμως αυτή τη φορά. 2 και 21 απομένουν για την λήξη. Μπάλα έχουν οι Los Rebel Lakers. Είναι λίγο γλωσσοδέτης. Τόσα Λουτερού. Οπότε θα τους λέω Lakers, να ξέρετε. Δεν είναι οι Los Angeles, είναι οι Los Rebel. Ένα άστοχο σουτ του Χατζίκου, αστοχή αλλά μαζεύει ο ίδιος. Αλλά φτάνει στα χέρια του κλεφτό για μη γιατρής. Σημαντικότατο τρίποντο, βαρύνουσα σημασία από εκείνο γιατί κάνει το 49-47. Στην άλλη άκρη ο Παντόπουλος αρχίζουν και την πίεση τώρα. Οι Los Rebel Lakers θέλουν να καθαρίσουν το παιχνίδι, θέλουν να περάσουν μπροστά και να εκμεταλλευτούν την λήψη Ανδρία των Error 404. Ο Μπαλάσης περνάει για τον Παντόπουλο, για δύο Παντόπουλος. Αστοχή ο Γαλάτης, μπαίνει σφίνα, το rebound από τον ίδιο. Τι γίνεται, θα βγάλει έξω στο Φιλιόπουλο. Απίστευτη αυτοθυσία. Με απίστευτη αυτοθυσία πέφτουν στα rebound παίξουν στον Error και τώρα το βάλει ο Γαλάτης. Απίστευτος, κάνει παπάδες απόψε ο Γαλάτης. 41-47, ενώ σιγά σιγά μπαίνουμε και στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Λεπτό για να σταματήσει για 3, είναι άστοχος. Rebound από κανέναν, την μπάλα περνάει πίσω από χέρια Γούναρη. Ο
έχουνε τώρα ενδεχόμενες επιλογές για σκοράρισμα αέρα, προσπαθούν να παίξουν λίγο πιο έξυπνα και να το πάνε πιο safe. 51-47, τελευταία 54 δεύτερα. Μπάλα μέσα στον Παλάση, μπαίνει, ανεβαίνει, αστοχή, ο ίδιος στο rebound. Αλλά αστοχός, άλλο ένα rebound από τον Παντόπουλο αυτή τη φορά. Έχουμε το foul του κλεφτό Γιάννη και είναι δύο βολές για τον Παντόπουλο σε πολύ κρίσιμο σημείο. Χάσει την πρώτη. Θα βάλει τη δεύτερη. Έχουν ένα φάουλ να δώσουν οι Error, για να δούμε αν θα το εκμεταλλευτούν τώρα. Τελευταία 40 δεύτερα. Ο κλεφτό Γιάννης για άλλο ένα τρίποντο. Πάρα λίγο να μπει ένα τρελό τρίποντο. Αλλά στόχησε, ο Γαλάτης μάζεψε. Έγινε το φάουλ στην συνεχεία και θα πάει στη γραμμή και εκείνος. Άμα μπουν και αυτές οι βολές, τα πράγματα μετά είναι πολύ χλωμά για τους Los Rebel Lakers. Θα στοχίσει και στη δεύτερη. Το rebound το μαζεύει ο Φιλιππίδης. Για να δούμε. Εδώ με ένα τρίποντο, ειδικά αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλά και ένα τρίποντο δεν θα χάλαγε τους Los Rebel Lakers. Αργυρόπουλος. Του κλέβει την μπάλα ο Φιλιόπουλος. Φοβερή απόψε η Error 404. Όχι ότι η Lakers είναι κακή, απλά οι Error έχουν καταβάλει φοβερή προσπάθεια και είναι μόλις 6 άτομα. Καταφέρνουν να επικρατήσουν σε rebound και κλεψίματα. Και το πιο κρίσιμο νομίζω το έκανε τώρα το πιο κέριο ο Φιλιόπουλος, ο οποίος πάει και στη γραμμή. Θα βάλει την πρώτη του. 53-47, στους 6 πλέον η διαφορά. Νομίζω να μπει και αυτή με 15,5 δεύτερα να απομένουν. Πιθανότητες είναι λίγο στέσεως και καθόλου για τους Lakers. Ο Γαλάτης μάζεψε. Δεν θα γίνει κάποια επίθεση. Κάπου εδώ θα λήξει η αναμέτρηση. Υπέρ των Error θα μπει το καλάθι. Δεν είδα. Καλάθι να μπει. 53-47 το τελικό σκορ. Κερδίζουν οι Error. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την αναμέτρηση αυτή μαζί μου. Καλή συνέχεια.